Έχουν προηγηθεί πολλά ρεπορτάζ και μαζί προχωρήσαμε σε ορισμένα από αυτά. Καταγράφαμε το σφιγμό και βεβαίως τις ανοιχτές πληγές που έχουν μείνει στο χώρο της Τσικουδιάς. Είτε αυτό έχει να κάνει με την εμπορικότητα του προϊόντος, είτε με τον τρόπο τελικά παραγωγής του, γιατί υπέφεραν μέχρι και πρότινος, αν κάνω λάθος διαψεύστε με, όλη η αποσταγματοποίηση σε επίπεδο Κρήτης για το προϊόν. Δεν είχε να κάνει ως πώληση προϊόντος τόσο, ναι, όσο να φύγει από την αγορά σαν αθέμητος ανταγωνισμός από τους ποτοποιούς. Ως αποτέλεσμα, δηλαδή, το προϊόν το είχαμε αναβαθμίσει τόσο πολύ. Ναι. Όλοι οι αμπελουργοί έχουν αγάπη για την απόσταξη, γίνονται παρέες, υπάρχει μια τελετουργία στη φάση της απόσταξης και τελικά δημιουργήθηκε ένα προϊόν που το θέλει ο κόσμος. Αυτό ανησύχησε πάρα πολύ τους ποτοποιούς, τους επαγγελματίες στον χώρο. Οι οποίοι παράγουν, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τι. Αποστάγμα, τα ποτά. Έτσι. Είναι η βάση όλων των ποτών. Η βάση όλων των ποτών. Η βάση όλων των ποτών. Αποσταγματοποιία. Αυτό ακόμα ενώπισε... και αυτοί που παράγουν ούζο ήταν απέναντι στη ρακή. Για να καταλάβει ο κόσμος. Από ό,τι ξέρω από τα δικαστήρια που είχαμε και τις προσφυγές, ο κλάδος των ουζάδων, όπως τους λέμε εμείς σήμερα, οι οποίοι και αυτοί ήταν παραδοσιακοί όπως εμάς, αλλά λόγω ότι δόθηκε μεγάλη φορολογία στο ούζο, πήγε σε τυποποιημένο προϊόν, επί τόπου χαθήκαν οι μικροί. Στα μέρη που παραγόταν το ούζο από Εύρο, Θάσο, Μυτιλίνη, εγκαταλείφθηκε εντελώς η αμπελοκαλλιέργεια. Πείτε μου κάτι όμως, έχουμε θετικά νέα για την Τσικουδιά μας, για την κριτική μας Τσικουδιά. Έχουμε το μαγικό κωδικό, όπως διάβαζα προσφάτως και στο σχετικό δημοσίευμα του συναδέλφου του Χριστόφορου Παπαδάκη, στον οποίο παραχωρήσατε και συνέντευξη. Ποιο είναι το θετικό που έχουν, ποια είναι η θετική εξέλιξη για τη ρακή μας? Για φέτος, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα τελματικό στάδιο το Σεπτέμβριο και δικαζόμαστε για την υνοποίηση, σε κάποια τροπολογία που κάνανε, αποκλειστήκαμε να μην μπορούμε να αποστάξουμε. Τρέξαμε γρήγορα μαζί με την Ομοσπονδία Αβικούχων Αμπελουργών Ελλάδος και όλη την Ελλάδα μαζί. Βρήκαμε τους υπουργούς αγροτικής και οικονομικών. Θέσαμε τα θέματα, βρήκαμε τη λύση την οποία τη γνωρίζαμε. Παραχωρήσανε λοιπόν προς άλλους προορισμούς μια κατεύθυνση στο πεδίο της συνοποίησης, στο πεδίο της δήλωσης συγκομιδής για την υνοποίηση, και έτσι ξεμπλοκάραμε τη χρονιά να μην χαθεί. Αυτό δεν θα ισχύσει για του χρόνου. Θα πάμε με το που λήξει η αποσταγματοποιητική η περίοδος απόσταξης σε μια οριστική λύση την οποία την έχουμε βρει ήδη. Την έχουμε συζητήσει με τα Υπουργεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα αρμονιστεί και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ούτως ώστε να μην μας βρει σε τελματικό σημείο να κλείσουμε. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ήταν ότι έμπαινε ένα πλαφόν στις ποσότητες που θα μπορούσαν να γίνουν ρακή, Τσικουδιά στους αποσταγματοποιούς. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ποιο είναι το ταβάνι που μπορεί ένας αποσταγματοποιός. Μέχρι το ίσχυε τα 1350 λίτρα. Με κάποια ογκομέτρηση και κάποιο διαφορετικό τρόπο το χημείο του κράτους πέρυσι μας παρεμπόδισε κι άλλο και μας κατέβασε στα 1020. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι θεωρούν μικρούς και μεγάλους το όριο των 2,5 τόνων κανονικού προϊόντος. Μάλιστα. Οπότε θα εναρμονιστούμε σε αυτό. Εκεί θα βρεθεί η τελική λύση με μια χαμηλή φορολογία και θα πρέπει να φύγει και το χήμα προϊόν. Δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κανένα κράτος μέλος να διακινεί χήμα προϊόντων. Τώρα όμως διακινείται χήμα η ρακή. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Με ποιο τρόπο? Μπορεί να έχουμε τυποποίηση σε ασκό, αλλά θεωρούμε την πώληση στο τιμολόγιο μας χήμα. Μάλιστα. Δεν μπαίνει σε μπουκάλι με τοπονύμια και με ταινίες ασφαλείας. Αυτό θεωρείται χήμα. Είναι μια λεπτομέρεια, αλλά είναι βασικός χαρακτηρισμός, ούτως ώστε όταν θα πουλάμε προϊόντα να ξέρουμε ποιο είναι ποινού. Ακούγαμε κάποια δημοσιεύματα τους προηγούμενους μήνες, κύριε Βρέτζο, που λέγανε ότι η ρακή πλέον, όπως ήθιστε σε κάποιους χώρους εστίασης, δίνεται ως κέρασμα στο τέλος και ότι δεν θα μπορούσαν πλέον να το χαρίζουν, να γευτεί ο ξένος επισκέπτης. Αυτό είχε συμβεί πριν 4 χρόνια, με κάποιες προτάσεις που είχαν οι προηγούμενοι από τη δικιά μου διοίκηση στα Υπουργεία και είχαν κάνει αυτή την πρόταση ότι η ρακή, κοιτάξτε να δείτε, την δίνουμε σαν κέρασμα με κουλουράκια και καφέ. Δυστυχώς υπάρχει στα Υπουργεία και αυτό
Το ανατρέψαμε γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί παλιά να συνέβαινε σε ένα μικρό και σε τοπικό επίπεδο, αλλά πλέον έχει γίνει επάγγελμα, είναι εξάρτηση των αμπελουργών, είναι ένα εισόδημα που μπαίνει σε 380.000 οικογένειες ανά την Ελλάδα. Δίνουμε μία φορολογία που είναι σχεδόν υπερδιπλάσια από των αποσταγματοποιών και με λίγη βοήθεια, θα πάμε στα 50 εκατομμύρια φορολογία από τα 26 που είμαστε σήμερα. Αν μας δώσουν τους κωδικούς βάσει ναμπέλων, να αποστάξουμε την παραγωγή που παράγουμε. Σωστό. Σωστό. Πείτε μου κάτι με τη φορολογία, μια και το είπατε. Τι γίνεται με τη φορολογία της ρακής, σε τι επίπεδα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, η φορολογία της ρακής αυτή τη στιγμή είμαστε στο παλιό καθεστώς όπου είναι 0,59. Αυτή η φορολογία θα εναρμονιστεί με το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έκρινε ότι πρέπει να πάμε στο 50. Έχουμε βρει όμως κάποιο τρόπο ότι δεν θα είναι ακριβώς 50 και θα το κατεβάσουμε λίγο αρκετά πιο κάτω. Δεν μπορούμε με 50% φορολογία της τάξης των 5,50 στο λίτρο να βγούμε στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει ένα προϊόν τώρα που το πουλάμε μέσω όρο 3 ευρώ να πάει στα 9. Είναι αδύνατον, ο καταναλωτής το έχει αγκαλιάσει. Θα αφανιστεί η ρακή. Θα αφανιστεί. Κακά τα ψέματα. Εάν η φορολογία ανέβει κι άλλο, περαιτέρω. Αυτό βέβαια έχει να κάνει ως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να δει με τόσο μικρή λεπτομέρεια το τι κάνει ο καθένας και πού με ακρίβεια. Η φορολογία βγαίνει, αυτοί βάλανε ποσοστό, αλλά η φορολογία βγαίνει επί του άνυδρου. Εμείς στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το πιο υψηλό, την πολύ πιο υψηλή φορολογία άνυδρου. Είναι 25 ευρώ το λίτρο. Επί άνυδρου. Η Ιταλία έχει περίπου 12 και η Γαλλία 14. Μία πρώτη συζήτηση είχε γίνει, όπως το είδα εγώ επειδή ήξερα το θέμα, είπε ότι η πρώτη πρόταση θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο. Δηλαδή να χαμηλώσει λίγο το 25 και με κάποια άλλη τροποποιητική διάταξη που ίσως φορολογηθούμε κλιμακωτά να πάμε σε ένα πολύ πιο χαμηλό φόρο που να είμαστε ανταγωνιστικοί, που να συνεχίσουμε να παράγουμε. Δεν έχει αλλάξει όμως κάτι στη φορολογία. Γιατί έχουμε προτείνει μία παράταση δύο ετών, η οποία και αυτή είναι πρόταση. Δεν έχουμε κάτι οριστικό που κάτι να μας λέει. Γι' αυτό το ρωτάω, κύριε Βρέτζο. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε. Έτσι. Πείτε μου κάτι, τώρα Νοέμβριο θα έχουμε καζάνια πάλι. Ναι, περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση που επικρατεί στους κόλπους των καζανάριδων που λέμε. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει θέληση αυτή τη φορά? Τη τελευταία φορά που τα είχαμε πει, νομίζω ήταν λίγο υποτονική η κατάσταση πριν από ένα χρόνο περίπου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο διφορούμενο αυτό το πράγμα, γιατί έχεις μία παραγωγή που αν δεν σε αφήσουν να την αποστάξεις θα πρέπει να την πετάξεις. Ναι. Ή να τη δώσεις κάπου αλλού. Δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον να την πάρει κανείς. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί και αυτοί που αποστάσουν οι επαγγελματίες έχουν βρει έναν τρόπο που δεν θέλω να ασχοληθώ με το ίδιο. Έχουν βρει και κάνουν τη δουλειά τους με ένα άλλο τρόπο που δεν είμαστε απαραίτητοι σε αυτούς ώστε να μας αγοράσουν τις παραγωγές μας. Οπότε, ένα προϊόν λοιπόν που το παράγεις υπάρχει, βρίσκεται στο χώρο εργασίας και στη διαδραστηριότητά σου, θα αναγκαστεί να το πετάξεις. Σωστό. Είναι τραγικό, πιστεύω, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που η Ευρώπη, από ό,τι ξέρω, δεν βγάζει από το τραπέζι κανένα παραδοσιακό προϊόν. Το στηρίζει, θα έλεγα. Οπότε και εμείς έχουμε βρει κάποιες προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε σηκώσει ευρωπαϊκούς νόμους που δεν είχε γίνει πριν, έχουμε βρει τι ισχύει στην Ευρώπη με τους ανάλογους διήμερους ή παραγωγούς μικρών αποσταγμάτων και έχουμε υιοθετήσει κάποιες προτάσεις, τις ξέρουν τα Υπουργεία, τις έχουν δει θετικές, μένει όμως η πρόταση να μπει σε ένα... πώς να το πω, σε μία ημερίδα διαπραγμάτευσης να βρεθεί ο σωστός τρόπος της σωστής πρότασης να καθιερωθεί για να ξεκινήσουν πλέον την τζικουδιά και το καζάνεμα σε ένα χώρο εργασίας που δεν θα διέπεται κάθε χρόνο από συγκεκριμένα προβλήματα που θα εμποδίζουν την παραγωγή τους. Είναι να μπει ένα τέλος σε αυτά τα προβλήματα, πιστεύω, να βγει ένα πλαφόν νομικό δηλαδή. Υπάρχει νομικό πλαφόν, υπάρχει πρόταση. Προς το συμφέρον βέβαια για των αποσταγματοποιών. Έτσι. Και του ελληνικού κράτους. Και του ελληνικού κράτους. Δεν λέμε ότι θέλουμε να βοηθηθούμε. Θα υπάρξουν φορολογία, παραπάνω ποσότητες, παραπάνω κέρδους και ενίσχυση μικρού εισοδήματος αμπελουργού. Μην ξεχνάτε ότι η απόσταξη αυτή τη στιγμή κρατάει μια ισορροπία στις καλλιέργειες. Εκεί που υπήρχε, που το κόψαμε ύστερα με το ούζο, όπου πήγε η βιομηχανία, χαθήκανε οι αμπελουργοί.
Μάλιστα. Σε αυτά τα μέρη, αν ψάξετε, δεν υπάρχει εμπελοκαλλιέργεια. Εξαφανίστηκε. Κύριε Βρέτζο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ να είναι πάντα αισιόδοξες οι ειδήσεις που θα διέπουν την παραγωγή αλλά και την πώληση της κριτικής μας τσικουδιάς. Να είστε καλά και σε ένα από τα καζάνια θα τα πούμε θα από κοντά. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ ανάλογης αξίας που κάναμε και πέρυσι. Να είστε καλά.